Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει εντολή, κύριε Αγριμανάκη. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει εντολή. Με αυτή τη φράση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τεινάχτηκε στον αέρα, αφού όπως ευθύς εξ αρχής είχαν διαμηνήσει παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η βάση για οποιαδήποτε συζήτηση θα ήταν να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή Σχηναράκη με ημερομηνία 16 Ιουνίου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μέτοχος της ΔΕΠΑΝΑΝ ως εκ τούτου. Πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση ποια ήταν αυτά τα παράκεντρα εκπλήρωσης που οδήγησαν την κυρία πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΝ στην παρέτησή της. Αυτό θέλουμε να μάθουμε και θέλουμε να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να μας δοθεί αυτή η επιστολή. Η εκτελεστική εξουσία του Δημόσιου, κύριε Πρόεδρε, να πει αν έχει την πρόθεση να, τοποθετηθεί, να μας ενημερώσει πρώτα και δεύτερον να τοποθετηθεί επί των αναφερομένων στην επιστολή και μετά να δούμε αν θα χρειάζεται να κάνουμε μια συζήτηση. Αλλιώς, τι να κάνουμε τώρα μια συζήτηση. Η κυρία Σχηναράκη μίλησε για αδιαφάνεια. Είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Άρα για να δοθούν απαντήσεις πρέπει να υποθεί η αλήθεια όλη, θα πρέπει να διαβαστεί σήμερα κιόλας η επιστολή αυτή, να γίνουμε κοινωνοί άπαντες. Παρά το αίτημα της συντριπτικής πλειονότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Βασίλης Λαμπρινός απάντησε πως δεν δέχεται εντολές, παραγνωρίζοντας ωστόσο το γεγονός πως ανώτατο όργανο του Δήμου και κατά συνέπεια εντολέας της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιστολή έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, αποστέλωσα είναι η κυρία Σχηναράκη και δήλωσα από την αρχή ότι δεν προτίθεμαι να δώσω εμπιστευτικό έργο έγγραφο στη δημοσιότητα. Αυτό μπορεί να το κάνει η ίδια η αποστέλωσα και όχι ο παραλήπτης. Η συζήτηση για την πολύπαθη όπως εξελίσσεται η κατάσταση ΔΕΠΑΝΑΛ δεν έγινε ποτέ, αφού παρά τις πιέσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης αλλά και τις παρενέσεις της ίδιας της Βαγγελιός Σχηναράκη προς το Δήμαρχο, δεν γνωστοποιήθηκε η επίμαχη επιστολή φωτιά της παρετηθήσας Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ. Είναι αυτονόητο και προφανές δικαίωμα των παρατάξεων να λάβουν γνώση της επιστολής. Είναι υποχρέωση επομένως του Δημάρχου να τη θέσει σε γνώση των παρατάξεων. Για άλλη μια φορά, η πρώην πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ άφησε εχμές για τα τεκτενόμενα εντός της επιχείρησης, προκαλώντας τον Δήμαρχο να δημοσιοποιήσει την επιστολή, τονίζοντας πως μετά την παραίτησή της δεν υφίσταται θέμα εμπιστευτικότητας. Απελευθερώνει τον Δήμαρχο. Ποια είστε, κυρία μου, ελεύθερη. Γιατί ο Δήμαρχος. Κύριε Κουκουράκη, δεν είναι ο πρώτο ο Αιγύπτης την επιστολή να τη δώσει. Ο Αποστολέας την επιστολή, αν θέλει. Όχι ο Αιγύπτης. Αφήστε το εμπιστευτικό για οτιδήποτε άλλο. Τι επιβάλλει η τάξη. Η δημοκρατία επιβάλλει να τη δούμε. Ο Αιγύπτης. Η δημοκρατία επιβάλλει να τη δούμε. Η διαφάνεια επιβάλλει να τη δούμε. Οι τέσσερις παρατάξεις που είχαν ζητήσει τη συζήτηση αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες, με τη λαϊκή συσπήρωση να ακολουθεί, επισημένοντας πως δεν θα συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση γενικών εκατέρωθεν τακτικισμών. Κύριε Δήμαρχε, σεβόμενος πολύ τη δουλειά σας και την προσωπικότητά σας, θέλω να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν η κυρία Σχηναράκη να φεύγει από το φθηνό πυρήνα της διοίκησής σας. Να επικαλείτε τέτοια πράγματα και εσείς να λέτε κανείς δεν μπορεί να δώσει εταιρείες. Εγώ αποχωρώ και πραγματικά, όπως είπε και ο κ. Σκουκιανάκης, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά αν θα ξανασυμμετάσχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπό αυτές τις συνθήκες.